φοράχνω. Εκ μέρους του ΚΚΕ, Στεφάνη καταθέτει ο Γρηγόρης Κρυγκόπουλος, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Και φέτος, 76 χρόνια μετά την εκτέλεση της συντρόφισσάς μας Κούλας Ελευθεριάδου, όπως και κάθε χρόνο, είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη της και την αλήγιστη ζωή της. Η Κούλα Ελευθεριάδου γεννήθηκε το 1923 στο Σοχό του Λαγκαδά. Το 1943 εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ και με την οικογένειά της κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και συνδέεται με την οργάνωση της ΕΠΟΝ του Πανεπιστημίου. Παίρνει δραστήρια μέρος στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές και στις 25 Μάρτη του 1943 με ομάδα επονητών καταθέτουν στεφάνι στο άγαλμα του Βότσι. Όπως περιγράφει ο τότε δεύτερος γραμματέας της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης, Λευτέρης Ελευθερίου, για την παράτολμη πατριωτική στάση της ατρόμητης επονήτησας κατά τον εορτασμό εκείνων των δύο εθνικών επετείων, η Κούλα Ελευθεριάδου, λέει, έδωσε μαχητικό παρόν στις 26 Οκτώβρη του 1943, όταν οι Γερμανοί θέλουν να χτυπήσουν τη διαδήλωση για την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Η ηρωίδα Κούλα, τη στιγμή που ο Γερμανός περνά το δάχτυλό του στη σκανδάλη του Πολυβόλου, περιτυλίγεται την ελληνική σημαία και με σταθερό και περήφανο βήμα προχωρεί αργά πάνω στο Πολυβόλο. Η γερμανική βία ιτάται και ο Γερμανός παραμερίζει το Πολυβόλο και αφήνει τη διαδήλωση να περάσει. Η Κούλα Ελευθεριάδου βρίσκεται στο πάνθεον των ηρωίδων και ηρώων του απελευθερωτικού αγώνα. Μετά το μαχητικό μαζικό γιορτασμό της 26 Οκτώβρη του 1943, ο εορτασμός της 25 του Μάρτη του 1944, μέσα στο νέο κλίμα που γίνεται, αποκτά ξεχωριστή σημασία. Είναι η απάντηση της νεολαίας και του λαού στους Γερμανούς κατακτητές και τους συνασπισμένους Γερμανοπροδότες. Το φοιτητικό στεφάνι στην πρωτομή του Βότσι κατέθεσε η ηρωίδα επονήτησα Κούλα Ελευθεριάδου. Ο χήμαρος των φοιτητών και των φοιτητριών μετά το Βότσι πήγε και στεφάνωσε το άγαλμα του Καρατάσιου. Ύστερα από τη μεγαλειώδη διαδήλωση της 25ης Μαρτίου του 1944 για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου, η ηρωίδα συλλαμβάνεται από άνδρες της ειδικής ασφάλειας και ταγματασφαλίτες που την παραδίδουν για ανάκριση στον αιμοβόρο τύρανο της κατοχής Παρθενίου. Στα χέρια του δήμιου αυτού, η Κούλα υπέστη φοβερά βασανιστήρια. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν λύγησε και οι ανακριτές της δεν κατάφεραν να της αποσπάσουν καμία ομολογία, ούτε λέξη για τους συντρόφους της και το μηχανισμό της ΕΠΟΝ. Καθώς οι κατακτητές και οι συνεργάτες τους δεν βρίσκουν σε βάρος της κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο, την αφήνουν ελεύθερη τον Αύγουστο του 1944, οπότε συνεχίζει την πατριωτική της δράση και η απελευθέρωση τη βρίσκει γραμματέα της Αχτιδικής Επιτροπής Ανατολικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ. Το Γενάρη του 1947 πιάνεται από την αστυνομία και παραπέμπεται στο 6ο στρατοδικείο μαζί με τους αγωνιστές Γρηγόρη Ελευθεριάδη και Βασίλη Παναγόπουλο με την κατηγορία της στρατολόγου συμμοριτών, ότι δηλαδή έπιθε παλιούς και νέους αγωνιστές να βγουν στο βουνό για να καταταγούν στο στρατό των Ανταρτών, το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Η Κούλα και ο Γρηγόρης Ελευθεριάδης καταδικάζονται από το στρατοδικείο με στρατοδίκη το γνωστό Ταμβακά σε θάνατο και ο Βασίλης Παναγόπουλος σε ισόβια. Λίγες μέρες μετά, στις 6 Μάη του 1947, εκτελούνται στο νεκροταφείο του Αγίου Παύλου. Η Κούλα Ελευθεριάδου σε όλο το διάστημα του αγώνα ενάντια στους κατακτητές και τους συνεργάτες τους, καθώς και σε όλη τη διάρκεια της δίκης, στάθηκε αγέροχη, ακλόνητη και πιστή στα ιδανικά του ΚΚΕ, τα ιδανικά του οποίου υπηρέτησε ως το τέλος της ζωής της. Στο γράμμα που έστειλε την παραμονή της εκτέλεσής της στην οικογένειά της γράφει: «Αγαπημένη μου, ο τέτοιος θάνατός μου ίσως να σας φανεί σαν ένα γερό χτύπημα. Όμως αν καλοσκεφτείτε ότι θα βρείτε ό,τι καλύτερα, που πεθαίνω για τα ιδανικά μου τίμια, που είναι και ιδανικά όλων των εργαζομένων, παρά να ζήσω άτιμη προδίδοντας το κόμμα μου που στέκει πρωτοπόρο και καθοδηγεί το λαό μας στην πάλη του για εθνική ανεξαρτησία και λαϊκή λευτεριά. Είμαι περήφανη γιατί πεθαίνω σαν λαϊκή αγωνίστρια και μέσα από τις γραμμές του ηρωικού ΚΚΕ. Στερνή μου επιθυμία για εσάς τους ποιητικούς μου είναι να πονέσετε, να αγαπήσετε και να δώσετε ό,τι μπορείτε στο κόμμα που παλεύει για τα καθολικά λαϊκά συμφέροντα, στο κόμμα που έλαχε σε μένα η τιμή να είμαι μέλος του.
Πέστε σε όλες τις γνωστές κομμουνίστριες, εαμήτισες, επονήτισες και σε όλες τις δημοκράτισες που παλεύουν για τα δικαιώματα και τη χειραφέτηση της Ελληνίδας, ότι τα φωνικά βόλια του νεοφασισμού που τρύπησαν το στήθος μου τους βάζουν καινούργια καθήκοντα για την οικονομική, πολιτική και κοινωνική απολύτρωση της Ελληνίδας. Μην κλαίτε για το χαμό μου. Δεν χάθηκα. Επιτελώντας το εθνικό, λαϊκό, κομματικό μου καθήκον, πότισα κι εγώ με το λιγοστό μου αίμα το δέντρο της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής ενότητας και ελευθεριάς. Εσύ, Σοφία, ό,τι έκανες για μένα που δούλευα στο κόμμα, να συνεχίσεις να προσφέρεις ό,τι μπορείς αυτό, με τη βεβαιότητα ότι εκπληρώνεις με τη σειρά σου το καθήκον για την πραγμάτωση των ιδανικών που με ανέβασαν στη μεγάλη τιμή να πεθάνω για αυτά. Εσύ, αγαπημένη μου αδερφούλα Έφη, στέργιωσε γερά τα πόδια σου στο έδαφος που πατάς, ακολούθησε με συνέπεια το δρόμο που άνοιξαν χιλιάδες ήρωες, λαϊκοί αγωνιστές. Σου αφήνω το ρολόγι μου για να με θυμάσαι για πάντα. Πολλά πολλά φιλιά, Κούλα. Κούλα Ελευθεριάδου ήταν ακόμη μία από τους χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες από τον ανθό της νεολαίας του λαού μας που μπήκε στον αγώνα για να ανθρωπέψει ο άνθρωπος και προτίμησε να πεθάνει για τα ιδανικά του παρά να ζήσει με σκυμμένο το κεφάλι. Το κόμμα μας, το ηρωικό ΚΚΕ, το οποίο κέρδισε αυτό τον τίτλο ακριβώς γιατί το τίμησαν με τη ζωή και το πολύτιμο αίμα τους όλοι αυτοί οι αγωνιστές, δεν θα μπορούσε παρά να είναι σήμερα εδώ να τιμήσει τη μνήμη της Κούλας Ελευθεριάδου και να φροντίσει να μαθαίνει και η νέα γενιά από το παράδειγμα των αγωνιστών και των ηρώων του λαού μας. Το παράδειγμα αυτό μας εμπνέει σήμερα σε συνθήκες που ο λαός μας στενάζει κάτω από την ακρίβεια, την ανασφάλεια, το τσάκισμα των δικαιωμάτων του, τον κίνδυνο όξυνσης των υπερελιστικών πολεμικών συγκρούσεων, στις οποίες η αστική τάξη της χώρας μας μπλέκει στα επικίνδυνα παζάρια της. Ένας λαός που βλέπει τα παιδιά του να κινδυνεύουν να γίνουν κομμάτια, όπως στα Τέμπη, αλλά και στα κάτεργα των χώρων δουλειάς, να κινδυνεύουν να καούν σε μια φωτιά ή να πνιγούν σε μια νεροποτή. Όλα αποτελέσματα μιας πολιτικής ενός συστήματος που όχι μόνο δεν δίνει δεκάρα για τις ζωές μας, αλλά που μπροστά στην εξασφάλιση του πρόσθετου κέρδους δεν διστάζει να κάνει και το μεγαλύτερο έγκλημα. Ξέρουμε καλά ότι ζούμε στην πιο κρίσιμη δεκαετία του αιώνα μας. Και αυτό σημαίνει ότι μπαίνουν μπροστά μας πιο μεγάλες δυσκολίες, αλλά και δυνατότητες. Και μπροστά στα μεγάλα γεγονότα του καιρού μας θα είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτό, αντλούμε έμπνευση, σιγουριά, πίστη και αισιοδοξία από την πλούσια ιστορία του ΚΚΕ. Και εδώ, μπροστά στον τάφο μιας ακόμη αλήγιστης ηρωίδας, δηλώνουμε με θάρρος, αλλά και συνέστηση της ευθύνης, ότι ο σπόρος που φύτεψαν θα ανθίσει. Συνεχίζουμε και θα νικήσουμε.